Από πολύ παλιά οι προφήτες έγραψαν στις γραφές ότι ο Θεός θα έστελνε τον Μεσσία για να σώσει τους αμαρτωλούς και να τους συμφιλιώσει με το Θεό. Η ζωή του Ιησού δείχνει ότι αυτός είναι πραγματικά ο Σωτήρας. Ένας προφήτης, ο Ισαΐας, έγραψε «Μια παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει Υιό». Και έτσι έγινε. Ο Θεός με τη δύναμή Του έκανε τη Μαριά, ενώ ήταν ακόμη παρθένος, να μείνει έγκυος. Και αυτή γέννησε τον Ιησού. Όπως είχε γραφτεί στις γραφές, το θαύμα της γέννησής Του ήταν το σημάδι του Θεού. Ότι αυτό το παιδί ήταν ο Μεσσίας, εκείνος που ο Θεός τον αποκαλεί Υιό Του. Όταν οι άνθρωποι έβλεπαν τον Ιησού, έβλεπαν τη φύση και τη δύναμη του Θεού. Θεράπευε ανθρώπους και συγχωρούσε τις αμαρτίες τους και τους υποσχόταν ένα τόπο στο αιώνιο βασίλειό Του. Ο Ιησούς θυσίασε τη ζωή Του και υπέμεινε την τιμωρία για χάρη όλων των ανθρώπων. Μετά ξαναγύρισε στη ζωή, αποδεικνύοντας ότι η δύναμή Του είναι μεγαλύτερη από τη δύναμη του θανάτου. Ο Ιησούς, ο Μεσσίας, είπε «Έχω τη δύναμη να δώσω τη ζωή μου και τη δύναμη να την πάρω πάλι». Στη ζωή του Ιησού εκπληρώθηκαν όσα έγραψαν οι προφήτες και επιβεβαιώθηκε ότι «Ο Άγιος Λόγος του Θεού είναι αλάθητος και αιώνιος», όπως είπαν οι προφήτες ότι είναι. Ο Ιησούς ακόμα είπε «Τα λόγια μου δεν θα πάψουν ποτέ να υπάρχουν». Ο Ιησούς ήρθε για να μας δώσει ζωή σε όλη της την πληρότητα, όπως ήταν τότε που ο Θεός δημιούργησε τον πρώτο άνδρα και την πρώτη γυναίκα. Αλλά εκείνοι δεν εμπιστεύτηκαν το Θεό και δεν υπάκουσαν στην εντολή Του. Στις γραφές είναι γραμμένο ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν αμαρτήσει και το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Οι άνθρωποι που αμάρτησαν δεν μπορούν να ζουν έχοντας σχέση με το Θεό. Όμως όπως ο Θεός προμήθευσε ένα κρυάρι να πεθάνει στη θέση του γιου του Αβραάμ, έτσι έστειλε και τον Ιησού να πεθάνει στη θέση των απογόνων του Αδάμ. Το έκανε αυτό ώστε όσοι πιστεύουν και εμπιστεύονται τον Ιησού Χριστό να μπορούν να έρθουν στην παρουσία του Θεού. Γι' αυτό όσοι ακολουθούν τον Ιησού θα διαφύγουν την τιμωρία της κόλασης και θα ζήσουν με το Θεό αιώνια. Όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς ο Ιησούς, είπε στους μαθητές του «Οι άνθρωποι θα διακηρύξουν στο όνομά μου σε όλα τα έθνη ότι ο Θεός συγχωρεί τις αμαρτίες όσων μετανοούν και στρέφονται σε Αυτόν». Είπε ακόμη ότι θα στείλει το Άγιο Πνεύμα του Θεού να μείνει με τους πιστούς Του, να τους δείχνει την αλήθεια και να τους ενδυναμώνει να ακολουθούν το δρόμο του Θεού. Όταν μία αμαρτωλή γυναίκα μετανόησε και άρχισε να ακολουθεί τον Ιησού, της είπε «Σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου, η πίστη σου σε μένα σέσωσε. Κάθε άνθρωπος μπορεί να σωθεί με τη χάρη του Θεού μέσω της πίστης στον Χριστό. Ο Ιησούς έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες». Αυτοί που αποφασίζουν να ακολουθήσουν τον Ιησού μπορούν να ξεκινήσουν τη σχέση τους μαζί Του λέγοντας λόγια σαν αυτά για να εκφράσουν την πίστη τους. «Θεέ, είσαι Άγιος και δοξασμένος. Σε ευχαριστώ που μ' αγαπάς. Λυπάμαι που δεν υπάκουσα στις εντολές Σου και αμάρτησα εναντίον Σου. Σε ευχαριστώ διότι έστειλες τον Ιησού να πεθάνει στο Σταυρό στη δική μου θέση και διότι αναστήθηκε από το θάνατο. Σε ευχαριστώ για το ότι εκείνος υπέμεινε την τιμωρία για τις αμαρτίες που εγώ έκανα. Θέλω να ακολουθήσω το δρόμο σου και δέχομαι τον Ιησού ως σωτήρα και Κύριό μου. Σε ευχαριστώ διότι με έχεις συγχωρήσει για τις αμαρτίες μου και άνοιξες το δρόμο για μένα να έρθω και να είμαι μαζί σου για πάντα στη Βασιλεία σου. Σου ζητώ να μου δώσεις το Άγιο Πνεύμα σου για να είναι μαζί μου και να μου δείχνει το δρόμο σου. Ας μου δίνει δύναμη να σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά και να ζω μια ζωή που σε ευαρεστεί. Και ας σε δοξάζουν οι άνθρωποι παντού σε αυτόν τον κόσμο. Αμήν». Ο Ιησούς είπε για αυτούς που τον ακολουθούν «Τα πρόβατά μου ακούν τη φωνή μου, τα γνωρίζω και εκείνα με ακολουθούν». Οι πιστοί του Ιησού συναθρίζονται μαζί, μιλούν μαζί του καθημερινά, μελετούν τα λόγια του στις γραφές,
θέλουν να ακολουθούν το παράδειγμά του και μιλάνε σε άλλους για αυτόν. Ο Ιησούς τους οδηγεί και τους ενδυναμώνει με τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού που ζει μέσα στις καρδιές τους. Δεν ξεχνούν τι είπε ο Χριστός πριν αναληφθεί με νεφέλη προς το θρόνο του στον ουρανό. «Ο Θεός μου έχει δώσει κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γη. Σας βεβαιώνω ότι εγώ είμαι μαζί σας πάντοτε, μέχρι το τέλος του κόσμου».